κύριε Βελόπουλε, θα ξεκινήσω από το όνομα. Γιατί ελληνική λύση? Να ξεκινήσω από τα αυτονόητα. Να σε ευχαριστήσω που είστε εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί πρώτον είστε από τους μόνους που μας φιλοξενούν ως ελληνική λύση. Είμαστε κομμένοι από όλα τα κανάλια. Και δεύτερον, γιατί είσαι η συμπάθειά μου. Γιατί για να λύσεις ένα πρόβλημα χρειάζεται τη λύση. Και η Ελλάδα είναι ένα ανεξήγητα δυσεπίλητο πρόβλημα μέσα από ένα πολιτικό προσωπικό το οποίο είναι επαρκές και σαφώς χρειάζεται μια λύση. Γι' αυτό σκεφτήκαμε τη λέξη λύση. Εσύ στηρίζεις το Άγιο Όρος και τους Αγιορείτες Μοναχούς και είσαι καλός φίλος του Πούτιν. Κοίταξε να δεις, καμία σχέση δεν έχει ένα πολιτικό κόμμα με στήριξη του Άγιο Όρους. Μην τα μπερδεύουμε αυτά. Ως φυσικό πρόσωπο με το Άγιο Όρος έχω δεκαετίες σχέσεις. Θυμάμαι η πρώτη φορά που επισκέφθηκα το Άγιο Όρος ήμουν ανήλικος, βασιλικός, και πήγαμε ένα θείο μου. Και από τότε πηγαίνω τακτικά. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το Άγιο Όρος είναι το περιβόλι της Παναγίας, μην τον μπερδεύουμε στην πολιτική. Κάποιοι άλλοι τον μπερδεύουν με την πολιτική. Έκανα κάτι πολύ απλό. Χρησιμοποίησα και χρησιμοποιώ, όχι εγώ προσωπικά, αλλά η εταιρεία παρασκευάζει τα προϊόντα βότανα του Άγιο Όρος, γιατί τα μαζεύουν μοναχοί, τα καλλιεργούν οι ίδιοι μοναχοί, και από αυτά τα βότανα γίνονται συγκεκριμένα προϊόντα. Αυτό είπα. Η σχέση μου είναι πνευματική και βιωματική. Όταν θέλω να σκεφτώ και να αποφασίσω για να καταλάβεις, πριν αποφασίσω να κάνω το κόμμα, πήγα στο Άγιο Όρος τρεις μέρες. Κάθισα εκεί, πήγα σε μια σκήτη, στο Γέροντα Νικήτα, μίλησα μαζί του και μετά αποφάσισα να κάνω το κόμμα γιατί θέλω, πιστεύω ρε παιδί μου στο Θεό, δεν είμαι θρησκόληπτος, ούτε αναμάρτητος, όποιος δεν έχει πάει στο Άγιο Όρος. Δεν έχει καταλάβει τι σημαίνει Θεός. Αυτή η ενέργεια που υπάρχει εκεί, το μεταφυσικό αν θέλεις για μερικούς γιατί μπορεί να πιστεύουν στο Θεό, αλλά όλη αυτή η προσευχή, όλη αυτή η μυσταγωγία, σου δίνει άλλη αίσθηση μακριά από τα κοσμικά και τα εγκόσμια. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα και δεν μιλώ για μοναστήρια που έχουν μια εκκοσμίκευση, μιλώ για σκήτες, για κελιά που είναι στη μέση του πουθενά, μέσα σε ένα βουνό, σε μια χαράδρα, όπου μένουν οι γέροντες εκεί μόνοι τους, τελείως μόνοι τους και απλά τους επισκέπτεσαι. Δηλαδή ήμουν από αυτούς που γνώριζα τον Άγιο Παΐσιο. Για μένα είναι τιμή. Είναι μεγάλη μου τιμή που ήμουνα και είδα στο κελί του στο Άγιο Όρος τον Άγιο Παΐσιο. Κάθισε ένα βράδυ μαζί του. Όπως και για μένα είναι τιμή που στην ελληνική λύση ο εγγονός του Αγίου Πορφυρίου, αν θες καλύτερα, είναι ο εγγονός εντός εισαγωγικών, δηλαδή είναι του αδερφού του παιδί του Αγίου Πορφυρίου, είναι ένας από τους ανθρώπους που θα κατέβαινε μαζί στις εκλογές μαζί μας. Δηλαδή, έχω μια βιωματική σχέση με την Ορθοδοξία. Εξάλλου, ρε παιδιά, Ελλάδα χωρίς Ορθοδοξία δεν υπάρχει. Μην κοροϊδευόμαστε. Πες μου λίγο για τη σχέση σου με τον Άγιο Παΐσιο. Πέρα από το επιβλητικό και υποβλητικό, είχε μια ενόραση την οποία δεν την είχαν άλλοι. Μπορούσε να σου πει πράγματα, όχι δίκαιη με αντίον με αυτούς τους αρλατάνους. Αλλά μπορούσε να σου πει τι θα γίνει στο μέλλον της χώρας μας. Είπε πράγματα που συμβαίνουν σήμερα. Είπε πράγματα που συνέβησαν μετά από πολλά χρόνια. Είπε πράγματα που διαδραματίζονται τώρα. Για μένα ο Άγιος Παΐσιος είναι μια τεράστια μορφή. Αυτό που μου είχε πει σε μια φάση, σε μια έκφραση, θυμάμαι και το απόγευμα, που, γιατί κάθισα μέχρι το πρωί την επόμενη μέρα, ότι θα δείτε ακόμη και πολιτικούς να τους λιδωρούν και να τους βρίζουν σε μια εποχή που η πολιτική ήταν εξαιρετική κορονίδα. Δηλαδή, ποια εποχή μιλάμε τώρα? Μιλάμε για τη δεκαετία του 90, έτσι. Ήταν εκεί την περίοδο που ο υπουργός ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Και του λέω: Γεροντά, αυτά δεν γίνονται. Μου λέει: θα το δεις. Γιατί στο τρέιλερ που παρουσιάστηκε για την κίνησή σου για την ελληνική λύση, υπήρχε ο Πούτιν στο τρέιλερ. Βέβαια, αφού τον έχω συναντήσει, κακό είναι. Είμαι ο μοναδικός πολίτης, για να καταλάβεις, πριν κάνω το κόμμα, που είχα την ευτυχή συγκυρία να συναντήσω τον άνθρωπο στο Άγιο Όρος. Και δεν το μετανιώνω γι' αυτό, γιατί μετά είναι μια συγκλονιστική εμπειρία να κάτσεις να φας μαζί και να μιλήσεις. Είναι συγκλονιστικό. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έχω φάει με δεκάδες ανθρώπους. Για μένα ήταν τιμή που είδα τον πρόεδρο της Ρωσίας, τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Τι να κάνω, να το κρύψω, είπα και βίντεο. Το θέμα είναι άλλο όμως. Το εκμεταλλεύτηκα, όχι. Θα σου πω ότι τι μου έκανε εντύπωση. Ο τρόπος με τον οποίο σέβεται την Ορθοδοξία. Ο τρόπος με τον οποίο προσευχόταν και έκανε το σταυρό του. Ο τρόπος με τον οποίο στο Άγιο Όρος, στο περιβόλι της Παναγιάς, συμπεριφέρθηκε, ενώ είναι, να μην σου πω νούμερο ένα στον πλανήτη, γιατί είναι, λέμε, η Αμερική, ο νούμερο δύο. Είναι ένας από τους πλανητάρχες. Κι όμως, με πόση σεμνότητα, με πόση ευλάβεια, φίλησε την εικόνα της Παναγίας, έβαλε το μέτωπο του πάνω στην εικόνα, πώς γονάτισε ο ίδιος μπρος στην εικόνα της Παναγίας. Δηλαδή, είναι πράγματα που η δική μας, ας πούμε, βλέπει τον κύριο Μητσοτάκη, δηλαδή, συγγνώμη, κάνει ένα πράγμα έτσι, σαν να αλωνίζει. Κάνω, εκεί δεν κάνει σταυρό τους κι αλλιώς, είπαμε είναι άθρησκος, είναι νεολογισμός αυτό, αλλά δεν έχει σημασία. Βλέπω δηλαδή πως αυτοί οι άνθρωποι τηρούν τις παραδόσεις. Σε εγωίτευσε ο Πούτιν λοιπόν? Μα είναι από μόνος του ένας άνδρας ο οποίος πέτυχε. Δηλαδή πήρε μια χώρα στη Σοβιετική Ένωση, τη Ρωσία που καταστράφηκε και την ανασύστασε από την τέφρα. Αυτό είναι μια τεράστια επιτυχία προσωπική δική του. Μπορεί να μην είναι η δημοκρατία που θα ήθελαν κάποιοι, αλλά πες μου σε ποια χώρα υπάρχει δημοκρατία πραγματική.
όλες οι δημοκρατίες σήμερα στον πλανήτη έχουν τα υπέρ και τα κατά. Ο άνθρωπος αυτός έφτιαξε μια χώρα από το πουθενά. Με το πώς ξεκινήσατε, με τον Γιώργο Καρατζαφέρη, δηλαδή, πάρα πολύ δυνατά. Έχω δώσει στον εαυτό μου μια υπόσχεση, να μην ασχολούμαι με το παρελθόν. Όταν πορεύεσαι για να πας σε ένα προορισμό και θες να φτάσεις στον προορισμό σου και ασχολείσαι με τα σκυλιά που γαβγίζουν δεξιά και αριστερά σου, δεν θα φτάσεις ποτέ στον προορισμό σου. Δεν θέλω να ασχοληθώ με κανέναν από το παρελθόν. Ήταν κάτι που μου έτυχε. Ήταν κάτι που μετάνιωσα για ένα πράγμα, για το μνημόνιο το οποίο επαναλαμβάνω, δεν είναι το έγκλημα το μεγάλο υπό την έννοια ότι εγκληματίσαμε. Το πρόβλημα της χώρας δεν είναι το μνημόνιο, ότι δεν παράγει η χώρα μας. Γι' αυτό και παράγει μνημόνια. Αν είχαμε παραγωγή, δεν θα παράγαμε μνημόνια, θα παράγαμε πλούτο. Το μόνο που με ενόχλησε είναι άλλο. Όταν εσύ φύγεις από έναν οργανισμό, δεν έχω κανένα δικαίωμα εγώ να σε λιδωρήσω και να σε βρίζω σε μένα. Και θα πω και κάτι πολύ απλό για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Αν εγώ αύριο το πρωί χάσω 25, 40, 50 και διαλύσω το κόμμα μου. Φύγουν όλοι. Πρέπει να μου φταίνουν όλοι οι υπόλοιποι να μην φταίω εγώ. Με την ελληνική λύση είναι να ελευθερώσουμε την Ελλάδα. Η Ελλάδα σήμερα είναι υπόδουλη. Γιατί είναι λόγω υπόδουλη. Υπόδουλη, ένα κράτος, ένας πολίτης, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι χρεοκοπημένος, είναι υπόδουλος στα χρέη του. Μια χώρα η οποία είναι χρεοκοπημένη, είναι υπόδουλη στα χρέη που έχει βάλει στο κεφάλι της. Έχεις αρχηγούς κομμάτων σήμερα ανανά μου. Εγώ σε γνωρίζω αρκετά χρόνια από το χώρο μας, δουλεύεις από μικρό παιδί. Δουλεύεις από μικρό παιδί, άλλο πάνω να σου πω. Ο οικονολήτης σου δουλεύει. Δουλεύει αυτή τη στιγμή για να βγάλει ένα μεροκάματο. Αν μου δεις το Μητσοτάκη, τον Κουτσούμπα, τον Μιχαλολιάκο, τον Λεβέντη, τον κύριο Τσίπρα, τι έχουν κάνει στη δουλειά τους, στη ζωή τους, τι δουλειά κάνανε, πόσο δούλεψαν, και δεν είναι λαϊκισμός, είναι πραγματικότητα. Θα ψάξεις να βρεις τι έχουν κάνει στη ζωή τους, τίποτα. Άρα λοιπόν, αυτός που δεν έχει δουλέψει στη ζωή του, δεν έχει παράγει ο ίδιος. Δεν μπορεί και στο δημόσιο βίο να έχει το δικαίωμα, το αίτημα ότι θα παράγει. Δεν γίνεται, παιδιά. Είμαι εναντίον των Gay Pride. Εγώ είμαι καταρχάς, να ξαναδείς. Εγώ είμαι ορθόδοξος. Που σημαίνει ότι προσπαθώ να μην είμαι αμαρτωλός. Ποιος είμαι εγώ που θα κρίνω κάποιον? Ο Θεός? Και θα πω είσαι αμαρτωλός και σε κρίνω εγώ? Ο καθένας κρίνεται από τον Θεό και από τις πράξεις του. Όμως θα σου πω το εξής. Δεν μπορείς να ευτελίζεις, παιδί μου, την επιλογή. Δηλαδή, επειδή είμαι straight, είμαι straight εγώ. Πρέπει να κάνω μια φορά το χρόνο ένα gay, πώς λέγεται, όχι ένα straight gay pride, και να βγαίνουμε όλοι γυμνοί στους δρόμους και να λέμε ότι εμείς είμαστε, έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε με τις γυναίκες. Αυτοί ευτελίζουν την επιλογή τους. Την επιλογή των άλλων. Ποιοι θα είναι οι συνεργάτες σου? Πρώτον, στην ελληνική λύση δεν χωρούν αδέρφια. Συγγενείς σου δηλαδή. Ούτε εραστές και ρωμένες και τα λοιπά που έχουν πολύ. Στο ΣΥΡΙΖΑ το έχουν κάνει και επάγγελμα αυτό, επιστήμονες πλέον. Ούτε ο αδερφός μου θα είναι υποψήφιος, ούτε η σύζυγός μου, ούτε η κόρη μου, ούτε τα ξαδέρφια μου, ούτε τα αδέρφια μου, ούτε η κολλητή μου, για ένα και μόνο λόγο. Θα ξεκινάμε όλοι από την ίδια αφετηρία. Θα έχουμε όλοι τα ίδια δικαιώματα και θα λέμε: η οικογενειοκρατία, τέλος. Τελειώσαμε. Θα μπουν νέα παιδιά στο μυαλό, όχι στην ηλικία, και όχι παλιούς πολιτικούς. Ούτε στο κάδρο. Κανέναν. Νέοι άνθρωποι. Μόνο νέοι άνθρωποι θέλουμε. Κυριάκο, εσύ με ποιους θα συνεργαστείς? Στο Ελληνικό Κοινοβούλιο δεν υπάρχουν τέτοιοι. Στο Κυριάκο, με κανένα από αυτούς. Είσαι κοντά, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, καταρχάς τις συλλαμβάνεις υπόψεις σου? Όχι, γιατί... καθόλου. Όχι. Το μεταφτιακό μου το έχουμε και παλιότερα μαζί. Είναι δημοσκοπήσεις και δημοσκοπικά ευρήματα, έτσι και επικοινωνιολογία. Όταν έχεις 17 με 20% στη δεξιά σου πλευρά, δεν απαντώ και τελείωσε, έχει τελειώσει η δημοσκόπηση. Δεν τις πιστεύω. Με το ποτάμι, κοντά ή μακριά? Έχει στερέψει αυτό. Έχει στερέψει. Έχει τελειώσει, Βάιντεν. Τα μότσα λαμπινάμε από κάτω. Λοιπόν. Όταν η κυρία Λιμπεράκη είναι στο ποτάμι, συμπαθείς κατά τα άλλα κυρία, αλλά η κυρία είναι υπάλληλος, συνεργάτης του Σόρος. Τι δουλειά έχω με αυτούς? Δεν μου λες, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα συνεργαζόσουν? Όλοι μου οι συνεργάτες στις εταιρείες που έχω 450 εργαζόμενους περίπου είναι κατευθυνμένοι και επιτυχημένοι στη ζωή τους. Κυριάκο, ψάχνω να βρω τι κάνει στη ζωή σου και δεν μπορώ να βρω κάτι συγκεκριμένο. Α, έχεις δίκιο. Είναι γιος του Μητσοτάκη. Μετράει αυτό, ε. Για μένα δεν μετράει. Όχι, τέτοια σε εμάς δεν έχει. Όπως ο κύριος Τσίπρας. 40 χρόνια να κάνει πτυχίο πόσο πήρε. Στη Βουλγαρία πήγε σπουδάσε με τον Κουκουέ. Το Κουκουέ τον έστειλε. Του πρόδωσε μετά, έκανε, το έπαιζε αντάρτης. Όταν σου βγαίνει ο Μητσοτάκης και σου λέει για το θέμα των Σκοπίων,
ότι το κράτος έχει και συνέχεια. Όπα. Συμφωνία Πρεσπών. Το ρωτάνε. Τι θα κάνετε, το κράτος έχει και συνέχεια, λέει. Που σημαίνει ότι η συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ, αν θα κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία, ό,τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ θα τα αλλάξει. Τώρα τι να συζητάω εδώ. Αυτά πρέπει να δει ο πολίτης. Και να πάει να πει ρε παιδιά, δεν μπορώ εγώ να συμφωνήσω με τον κύριο Κερίδη ότι είμαι μπάσταρδο έθνος, ότι είμαι απόγονος των Τούρκων. Αυτά λέει ο κύριος Κερίδης, είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής. Και λέει και άλλα διάφορα, κύριος Λευθεριάρης, κύριε Γουλά, τα λένε αυτοί οι άνθρωποι. Πώς να συνεργαστώ, παιδιά μου, εγώ από τη Μακεδονία, η Μακεδόνα είμαι. Πώς να συνεργαστώ εγώ με τον κύριο Μητσοτάκη. Ο οποίος πατάει σε δύο βάρκες. Το παίζει και λίγο προοδευτικός, το παίζει και λίγο δεξιός, ελάχιστα βέβαια, γιατί το παίζει κεντρός. Τα πάει καλά και με τον Σόρος. Δεν γίνονται αυτά πράγματα, παιδιά. Ή θα είσαι με τον διάολο εξ από εδώ ή με τον Θεό. Θέλω να σε ρωτήσω εάν έχεις δεχτεί απειλή για τη ζωή σου με όλα αυτά τα οποία λες και δηλώνεις. Εντάξει, για ξέρεις. Δύο φορές βόμβα, μια φορά πυροβολισμό, απειλούν το παιδί μου, την οικογένειά μου και. Δεν έχει και. Είναι και. Δηλαδή, πώς ζεις όταν αξίζει να το κάνεις όλο αυτό και να είναι το παιδί σου σε κίνδυνο. Τι θα έλεγα εγώ στον παππού μου, ο οποίος πήγε στην Πίνδοξη πόλητος και πολέμησε, άξιζε να αφήσει τη γυναίκα στα παιδιά σου για να πάει να πολεμήσεις. Έτσι έχει φτάσει ο νεοέλληνας από το 94 και μετά να λέει το εξής. Αξίζει, αξίζει. Όταν ρώτας αν αξίζει κάτι, έχεις χάσει το παιχνίδι. Αξίζει να κάνεις τα πάντα για την Ελλάδα, για την οικογένειά σου, την πατρίδα σου, την ορθοδοξία σου. Αξίζει να κάνουμε τα πάντα για να σώσουμε την Ελλάδα. Να μην είμαστε η τελευταία γενιά νανάμου Ελλήνων στον πλανήτη. Γιατί αυτό θα γίνει στο τέλος. Ως χώρα μας βιάζουν καθημερινά. Στο τέλος, νανάμου, επειδή δεν φωνάζουμε και δεν διαμαρτυρόμαστε και δεν κάνουμε τίποτα και δεν πάμε σε κάποιον να ψηφίσουμε σωστά, θα πούνε ότι μας άρεσε κιόλας. Και έτσι κάπως θα κλείσουμε τη σημερινή μας συνάντηση. Θα σου ευχηθώ καλή επιτυχία. Θεωρώ ότι θα τα ξαναπούμε το επόμενο διάστημα. Ο Θεός μόνο ξέρει, Νανά μου, γιατί έχει φοβηθεί το μάτι μου.